Καλημέρα σας, είμαι ο πατήρ Ευάγγελος από την μακρινή Βενεσουέλα, στην κοινότητα Καράκας, στη Βενεσουέλα. Έχουμε τώρα πίσω από μας το ναό της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Ήθελα να σας πω, διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε στην πόλη του Καραβόγου, στην πόλη της Βαλένσιας, στην κοινότητα της Βαλένσιας, θα έχουμε την δεύτερη. Λένε κάποιος μου λέει ότι είναι η τρίτη, αλλά εγώ λέω κρυφά ότι είναι η δεύτερη. Η δεύτερη ένωση των Ελληνόπουλων, ας πούμε, από όλες τις άκρες της Βενεσουέλας. Θα έχουμε παιδιά από Βαρκισιμέτο, από Μαρακάι, Καράκας, Βενεσουέλα, συγγνώμη, Καράκας και Βαλένσια. Προς το παρόν, έχουμε τώρα 47 νεολαία παιδιά, μικρούτσικα, Ελληνόπουλα, που θέλουμε να συνεννοηθούμε μαζί τους, να ξέρουν, να γνωρίσουν κάθε ένας ότι στην άκρη μέρη της Βενεσουέλας υπάρχει και ένας Έλληνας με την ίδια ηλικία. Για να ξέρουν, διότι μόνο αυτό που έχουμε τώρα σαν κοινότητα και αυτή η κοινότητα και άλλες κοινότητες θα είναι μετά στα χέρια τα Ελληνόπουλα. Είναι το μέλλον της ελληνικής κοινότητας και της παραδοσιακής κουλτούρας των Ελλήνων εδώ στη Βενεσουέλα. Μόνο τα παιδιά. Αν δεν κρατάνε αυτή την κουλτούρα, θα φεύγουν από εδώ εντελώς. Πάτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. God bless you. I'm Giorgo Vakopoulos. I'm 40 years old. We're in the Greek Orthodox community in Venezuela. This is our space to maintain our culture and our language. We have the Greek tavern where we have Greek food. We do the Greek parties here also. We have the Greek church, Orthodox church. We have a small park for the kids. We have a Greek school also for everyone that wants to learn Greek, yes. And this pretty much we have a center where we can do parties and meetings, and all the Greeks come and meet here. This is very, very important for us. Everyone that wants to come here or is traveling for tourism, the doors are wide open for them. Nasikala, thank you very much. Thank you.
16 αιώνες, δεν έχει δηλαδή ακριβώς τον 14ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, κάποια πρώτα πανεπιστήμια, όπως το Ιωνικό Πανεπιστήμιο, ας πούμε, καθιερώθηκε. Σήμερα, στην Ελλάδα, εκτός το ότι έχουμε τη γιορτή των τριών ιεραρχών, γίνεται και μνημόσυνο για τους ευεργέτες του Ελληνικού Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού, ο Μαυροκορδάτος, ας πούμε, και διάφορα άλλα πρόσωπα που ιδρύσαν το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, θεωρούνται ευεργέτες, όπως και ήδη οι τρεις ιεράρχες θεωρούνται ευεργέτες, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν από πλούσιες οικογένειες, ωστόσο και οι τρεις πεθάνανε φτωχοί, δώσαν δηλαδή όλα τα υπάρχοντά τους για να υποστηρίξουν την χριστιανοσύνη και τη γνώση. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρούνται οι προστάτες των γραμμάτων, των μαθητών. Αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να τονίσω, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτά που δεν τα ξέρω. Γιατί ακριβώς θεωρούνται οι προστάτες. Αυτά τα λίγα λόγια. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, το όνομά σας? Αλέξανδρος. Ναι, θα έρθω τώρα, θα έρθω. Το καλύτερο όνομα, Αλέξανδρο, ύστερα από τον Βασίλη και τον Χαβιέ. Πρώτα Αλέξανδρος και μετά τα άλλα. Αλέξανδρος was the greatest. Ναι, η καλύτερη. Ο πρώτος, Αλέξανδρος. Ο Μέγας. Μπράβο, και εσύ το ξέρεις. Από εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο και από εδώ έχουμε τον Χαβιέ. Και τώρα ήμουν στην εκκλησία. So we're just in the church. What's easier, Greek or English? For me, English. Για σένα, ελληνικά. Ελληνικά, okay. Μένα, half-half. Εσύ γεννήθηκες εδώ? Εδώ, στο Καράκα. Wow, bravo. And Javier, you also born here as well, too. Και έχεις έχεις παππού. Το παππού ήταν από την Πελοπόννησο. Ναι. Και ήρθε εδώ, στη Βενεζουέλα, για να... To try his luck. Try his luck. That's awesome. That's awesome. Και έκανα οικογένεια. Έκανα οικογένεια με μια Βενεζολανίδα. Και είχα η μαμά μου. Ναι. Ο θείος μου και η θεία μου. Εγώ είμαι the last son of her, of his first daughter. Μπράβο. So... Και θα σε δούμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Awesome. Ωραία, είναι το εδώ είναι το διαμέρισμα του Πυρωρού, που μένει εδώ όλη μέρα, όλη νύχτα, που δουλεύει εδώ στην κοινότητα. Από εδώ έχουμε... Εδώ είναι το διαμέρισμα του δάσκαλου. Όταν έχουμε δάσκαλο που στέλνει η κυβέρνηση από την Ελλάδα, έχουμε διαμέρισμα και μένει εδώ, δωρεάν, από εμάς. That's fantastic. Yes. Congratulations. Εδώ είναι το σπίτι του ιερέα. Πάλι δωρεάν. Ωραία να μένει εδώ, ο πάτερ που έχουμε εδώ. Είναι το διαμέρισμά του. Όταν έχουμε δάσκαλο, εδώ είναι το γραφείο του. Με τα βιβλιοθήκη, βιβλία, τετράδια. You can take a look from here. Fantastic. Όλα αυτά τα βιβλία τα έχουν στείλει όταν είχαμε δάσκαλο, τα έχουν στείλει από την κυβέρνηση. Και να σπουδάζουν εδώ τα παιδιά και να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Okay. Θα σας στείλω μερικά βιβλία. Yeah. It's Greek and English. Okay. How to learn, read, write, all that kind of stuff. Well, χρειαζόμαστε πιο πολύ ελληνικά ισπανικά. Why can't they all just speak English? Playing room. Playing room. This is awesome, man.
Εδώ είναι τη Φιλόκοπος. Έχουμε αίθουσα τη Φιλόκοπος. Εδώ. Εδώ είναι αίθουσα. Εδώ είναι η αίθουσα από τον νέων. Τα παιδιά από τους νέους έχουν εδώ ένα χώρο και κάνουν συγκέντρωση και meetings και από εδώ κανονίζουν αν έχουν τίποτα φεστιβάλ να πάνε να χορέψουν. Πόσα παιδιά υπάρχουν που είναι... Που είναι ενεργοί τώρα. Ενεργοί έχουμε περίπου 15 με 20 παιδιά ενεργοί. Έχουμε βρει κάποια παιδιά που σιγά σιγά θα επικοινωνήσουν και με τα άλλα παιδιά που δεν είναι εδώ στην κοινότητα για να τους φέρουν εδώ, να τους μαζέψουν, να μεγαλώσει η κοινότητα των παιδιών της νεολαίας και να κάνουν περισσότερα πράγματα. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη μας και φτιάχνουμε τώρα, γι' αυτό βλέπετε βιβλία. Θέλουμε να την οργανώσουμε. Καινούργια δωρεά. Σε από πού ήρθανε, ποιος τα έχει στείλει τα βιβλία? Είναι μερικοί που δεν έχουν χώρο στο σπίτι τους και θέλουν να τα δωρήσουν, τα δωρίζουν εδώ. Μερικοί που φεύγουν από τη χώρα και τα αφήνουν εδώ σε εμάς. Είναι άλλοι που πεθαίνουν και τα αφήνουν στην κοινότητα. Και έτσι σιγά σιγά μαζεύουμε εδώ βιβλία. Έχουμε πολλά βιβλία. Μπράβο. Και παλιά βιβλία. Fantastic. This best photography in a festival. Yep. We did. 2012. That's great. Wasn't Alexandros, right? No. That's from dancing. Oh wow. It's fantastic. So η Marilyn είναι από Κρήτη. Από εδώ βλέπω κριτικά. Marilyn was from Crete, I'm sure. Behind this wall, yeah. We have the Acropolis. I was going to say it's JFK. Over here. Yeah. Here. Come on, team. Okay. Oh, wow. That's amazing. That's fantastic. Who put this together? Is this somebody local? This is a group of Mytilini. Pero for now, nothing. Sí. It was a donation. This painting. From it's a painting in the wall from Mytilini. No, it's not wall. It's a line. Mm-hmm. Bueno, para pintar la pared. Yeah. So Mytilini is Lesbos is the island I'm from. It's good. And here we have a small space for theater, for music concerts. Το καλύτερο νησί. Το χωριό Φινία. Oh, bravo! That's amazing. Right, so I just got a goal, second of the night, about to have a heart attack. These guys are like 30 years younger than me. Πάλι.
Ο Βασίλης έκανε γκολ σε ένα καλό παίκτη της Κολομπίας. Ο Πατήρη Βάγκελος μου έκανε γκολ. Ήσουν φίλο μου, τώρα πια δεν είναι φίλο μου. Άρε πάτε. Να είσαι καλά. By day, priests, by night, goalkeeper. Yeah!